κεράκια είναι μέσα τα κεράκια. Όχι, εδώ είναι τα κεράκια. Εδώ. Από μέσα το παίρνεις και βγαίνεις έξω. Θα προσπαθήσουμε. Εις τον τόπον εν εθυμελίωσες αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ουσι πάντα τα θηρία του αγρού προστρέψονται ον αγρίς δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι η φωνή, φωτίζον όλοι εκ των υπεραίων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσι, και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτωρες της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίων, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κορταστίζονται τα ξύλα του πεδίου, εγκέδροι του λιβάνου άσε φύτευσας, εκείς ρουθία ενωσεύσουσι του Ερωδίου η κατοικία γίνει. Τέλεσον δέσποτα Άγιε, ήχος πρώτος. Oh,
καθάπερ ελπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρέπει έλεος, συμπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δέσποτα πολυέλε, Κύριες Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Πάνη υπερευλογημένης και Πανακράντου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων, Ερώ δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμεντόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εντόξων Πανεπίμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων και Εις Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίης Πατρός ημών Μελίφρονος Επισκόπου Κόου, των Αγίων Εδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνος και Στρατιλάτου, Παντελεήμονος του Ιαματικού και Μηνάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου και Βλασίου, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών, Τέκλας Βαρβάρας Αναστασίας Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων Αιωμαρτύρων Ιωάννου του Κόου και Χρήστου του Εκπρεβέζης των Αυτήρων, των Ελκό Μαρτυρισάντων, Νικήτα του Νησιρίου του Εγχείο Μαρτυρίσαντος, Παρθενίου Ιερομάρτυρος του Ενπάτμο, Ιωνά του Εκλέρου και Ιωνά του Γαρπή του Νησιρίου, των Ελλειψό Μαρτυρισάντων, Πανουρίου του Νεοφανούς και Κωνσταντίνου του Ιδραίου, των Ελτυρώδων Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων Χριστοδούλου του Εγκό και Πάτμο Ασκήσαντος, Αρσενίου του Σκηνουρίου, Σάββα του Εγκαλύμνο, Ιωάννου του Εγκαρπάθο και Ανθίμου του Ενάστη Παλαία, Γερασίμου του Βυζαντίου και Λεοντίου των Ενπάτμο, Γρηγορίου του Γραβανού του Νησιρίου, Μελετίου του Εντιλάρδο της Ρώτου, Αμφιλοχίου του Γέροντος του Ενπάτμο και των Οσίων Μητέρων ημών Μελούς της Ενβουρίνη της Κο, Ξένης και Κασιανής της Φυτρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακίου και Άνης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Yeah.
εξ αυτών πεντάγιης κυρίους άνδρας γορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τότους, των σύντων των ίνων και των έλεων, και πλήθυνουν αυτήν την Αγία Εκκλησία, τη επαρχία Ιερά Μητροπόλη, νήσο και κομοπόλητα αυτή και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πίστους δούλους σου αγίασον, και τους οίκους των εορταζόντων και προσφερόντων ευλόγησον. Ότι σοι ευλογών και αγιάζων και πληθύνων και τρέφων και διακυβερνών και περικρατών και περιφρουρών και συνέχων και διασφαλίζοντας σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αφέμπομεν εσύ το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγείο και Αγαθό και ο Σοφιός σου Πνεύμα την ίν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Γλώσσι Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη ποιητες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφείλματα ημών, ως και ημίς αφήρεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ξενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς αλλοδός μονοδιού. Ότι σου εις την βασιλεία και δύναμις και δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων. Μας αξίωσε η χάρη του Θεού μας που είναι Άγιος. Με τις ευχές και τις ευλογίες του Αυθέντου και Δεσπότου μας, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου, να βρεθούμε εδώ στον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο και να ψάρουμε τον εσπερινό και την αυριανή εορτή κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου και της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Και τιμούμε εμείς σε αυτό το όμορφο εκκλησάκι μακαρίζοντας τους πτήτωρας και προσευχόμενοι για τους ζώντας πτήτωρας και δωρητάς και ευεργέτας την μνήμη της Αγίας Εκατερίνης της Πανσόφου. Πάνσοφος, πλουσιοκόρισο, γεννημένο στην Αλεξάνδρεια, με ό,τι μπορούσε να επιθυμήσει κανείς εκείνη την εποχή και μάλιστα μία κοπέλα, μία δυνατότητα να είναι σχεδόν σαν μικρή βασίλισσα είχε η Εκατερίνη. Και έτσι οποιαδήποτε γνώση μπορούσε να υπάρχει την εποχή εκείνη, σε αυτή την μεγάλη πόλη, σε αυτή την ελληνική πόλη, την πήρε η Πάνσοφος Εκατερίνη. Δεν υπήρχε κάτι άλλο για να μάθει. Και εκείνο που την ενίσχυσε περισσότερο και την έκανε να αισθάνεται ευτυχισμένη ήταν η σχέση της με την αλήθεια, η σχέση της με τον χριστιανισμό, η σχέση της με τον ίδιο τον Χριστό. Και έτσι λοιπόν αυτή η ευλογία ήταν μια δυνατότητα
η οποία ξεπερνούσε τα όρια της χάρας που μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος. Αλλά βέβαια μιλάμε για δύσκολες εποχές, για εποχές διωγμών, για εποχές μαρτυρίου και μάλιστα με μια μεγάλη δυσκολία, όχι σαν τη σημερινή, με μια μεγάλη δυσκολία γιατί το μαρτύριο ήταν και ομό αλλά και βίαιο. Αυτή η δυνατότητα όμως δεν έκανε την Εκατερίνη να λυγίσει. Δέχτηκε να μιλήσει με όλους τους σοφούς της Αλεξάνδρειας. Μίλησε μαζί τους, είδαν εκείνη τη γνώση τους και τα χάσαν και κατόρθωσε να τους μεταπείσει. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια το μαρτύριο της Εκατερίνης. Αλλά προσέξτε τώρα και πως ο Θεός χαρίτωσε την ύπαρξή της. Παίρνει το λείψανό της για να μην βεβηλωθεί, για να μην χαθεί και το ανεβάζει πού? Στο όρο Σινά, στο μοναδικό βουνό στον κόσμο στο οποίο πάτησε ο ίδιος ο Θεός. Και το έκρυψε εκεί. Εκεί ακριβώς που πάτησε εκείνος και είδαν την βάτο την καιωμένη και μη κατακαιωμένη. Εκεί ακριβώς φύλαξε το σκήνομα της Εκατερίνης άφθορο μέχρι να το βρουν οι πατέρες της μονής του Θεοβαδίστου όρου Σινά, που αρχικά βεβαίως δεν ονομαζόταν η μονή της Αγίας Εκατερίνης, αλλά ήταν αφιερωμένη στην Παναγία, η οποία για τους μοναχούς συμβόλιζε την βάτο την καιωμένη και μη κατακαιωμένη, τη φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη κατά τους. Αυτή λοιπόν η μονή στο τέλος πήρε το όνομα της Αγίας Εκατερίνης και εκεί πηγαίνουν ο άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου, φτωχοί και πλούσιοι, έξυπνοι και λιγότερο έξυπνοι, αλλά οι περισσότεροι πιστοί. Και εκεί βρίσκεται το λείψανο της Αγίας Εκατερίνης. Έδωσε διαταγή και υπάρχει αυτό το έγγραφο, σφραγισμένο μάλιστα με το χέρι του, ότι αυτό το μοναστήρι δεν θα πρέπει να το περάξει κανείς. Και οι μοναχοί, οι οποίοι αγαπούν τους συνανθρώπους τους και αγαπούν επίσης και τους Βεδουίνους που ζουν στην περιοχή, έχουν σαν κανόνα, βασιζόμενοι στην αγάπη της Αγίας Εκατερίνης, όποιος πάει στο μοναστήρι από τους Βεδουίνους, όσοι Βεδουίνοι και αν περάσουν από εκεί, θα πρέπει να πάρουν ένα μικρό ψωμί σαν ευλογία από την μονή της Αγίας Εκατερίνης. Και η μονή της Αγίας Εκατερίνης επίσης μέσα στο μοναστήρι, επειδή θέλει οι άνθρωποι να λατρεύουν τον Θεό τους όποιος κι αν είναι. Και αυτό είναι μια πρόκληση για τους ανθρώπους που σήμερα μιλούν και εναντίον του Πατριάρχη μας και του Πατριαρχείου για τη δυνατότητα της σχέσης των ανθρώπων μεταξύ τους και των ανθρώπων που πιστεύουν διαφορετικά. Μέσα στη μονή της Αγίας Εκατερίνης έχουν χτίσει και ένα μικρό τζαμί για να μπορούν να προσεύχονται οι Βεδουίνοι και οι άνθρωποι που δεν έχουν την ίδια πίστη. Αυτή την κατάσταση τη διασώζει η Αγία Εκατερίνη. Μετά από τόσα χρόνια, είδατε, και μετά ξέρει ο καθένας από εμάς ότι θα υπάρξουν και πολλά χρόνια ακόμα για να μπορεί να υπάρξει αυτή η ελευθερία της πίστης. Να μην χάνετε, πατέρες και αδελφοί μου, το κουράγιο σας. Γιατί εμείς δεν πιστεύουμε σε ένα Θεό που είναι ψεύτικος. Ο Θεός μας είναι αληθινός. Εμείς είμαστε σε μια προσπάθεια να γίνουμε ψεύτικοι. Ο καθένας από εμάς θέλει να γίνει ψεύτικος, αλλά ο Θεός δεν τον αφήνει, τον τραβάει συνεχώς και τον βγάζει από το ψέμα και τον τοποθετεί στην αλήθεια. Και αυτό γίνεται για χιλιάδες χρόνια και θα γίνεται μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Έχουμε τους Αγίους που μας χάρισε ο Θεός, την Αγία Εκατερίνη που εορτάζουμε αύριο. Έχουμε τη δυνατότητα αυτοί οι Άγιοι να μας ακουμπούν και να τους ακουμπούμε. Να παίρνουμε δύναμη και να συνεχίζουμε. Αλλά κι όταν δεν έχουμε δύναμη εμείς, εμφανίζονται ήδη οι Άγιοι. Ο Άγιος Μερκούριος που αύριο εορτάζουμε, η Αγία Εκατερίνη, και μας τραβάνε με το ζόρι και να μας πούνε: εδώ είναι η θέση σου. Εσύ είσαι άνθρωπος. Θα πρέπει να πραγματώσεις αυτό που σου χάρισε ο Θεός. Έχεις μέσα σου την πνοή του Θεού. Και αυτή η δυνατότητα είναι που μας δίνει χαρά. Και αυτή η δυνατότητα είναι που μας δημιουργεί επίσης και υποχρεώσει, γιατί ο χριστιανός έχει υποχρέωση να διασώσει τον συνάνθρωπό του. Όποια πίστη κι αν έχει, ό,τι χρώμα κι αν έχει, όσο ταλαιπωρημένος κι αν είναι,
όσο κακό και αν το έχει κάνει. Ο χριστιανός είναι υποχρεωμένος να αγαπά. Γιατί αυτό του δείχνουν οι Άγιοι που βρίσκονται γύρω-γύρω από τους τύπους των εκκλησιών. Αυτή είναι η δυνατότητα. Πώς μπορεί κάποιος να λέει θα μισώ τον άλλον, όταν γύρω-γύρω σηκώσει τα μάτια του και βλέπει ανθρώπους που αγάπη στον συνάνθρωπο έγιναν Άγιοι θυσιάζοντας τη ζωή τους. Αυτή είναι η δυνατότητά μας και αυτή δεν πρέπει να την απεμπολίσουμε. Αυτό είναι που πρέπει να δώσουμε σαν κληρονομιά στα παιδιά μας. Ο Θεός στα υλικά, βάλτε μέσα στα παιδιά, μέσα στις καρδιές τους και τη δυνατότητα της ζωής, της ελευθερίας. Και δεν μπορεί να τα βάλετε αυτά τα δύο, αν δεν τους βάλετε τη δυνατότητα της πίστης στον αληθινό Θεό. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι πάντοτε. Πολλά, πολλά να είναι τα έτσι σας. Ευχαριστούμε πατέρα. Ευχαριστούμε πατέρα Ηρακλή, ευχαριστούμε πατέρα Ιωάννη, ευχαριστούμε τους έρωπους άντες για την πολύ ωραία ψαλμοδία τους. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε της κοινότητας της Μαρίου που είστε μαζί μας για να γιορτάσουμε αυτή την ημέρα. Πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα να είναι τα έτη σας. Χαιρόμαστε που η δημοτική μας τηλεόραση και η ιστοσελίδα του κυρίου Γιάννη Μενιχαρίκρια θα δώσουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν Μαρία και οι υπόλοιποι που δεν ήρθαν εδώ την ημέρα σπερινό και να προσευχηθούν από μακριά. Να είστε όλοι καλά, ευλογημένοι και χαρούμενοι.